Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το νοσοκομείο μας. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουν έρθει δύο καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν εφεύρει και έχουν θέση προς διάθεση στα νοσοκομεία και για τους υγειονομικούς μια μικροβιογόνο μάσκα, η οποία προστατεύει τους υγειονομικούς μας, και το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι η μάσκα αυτή αποστηρώνει τον εισπνεόμενο αλλά και τον εκπνεόμενο αέρα και προστατεύει στο 100% τους χρήστες. Η προσπάθεια αυτή χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Bytox, η οποία σήμερα θα δωρήσει την πρώτη μάσκα αυτή σε πρώτο δημόσιο οργανισμό, που είναι το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, και μας τιμά ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό που έχετε δημιουργήσει σαν ερευνητικό το Πανεπιστήμιο και σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα? Ωραία. Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ για να χαρίσουμε στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας μία πρωτοποριακή συσκευή, η οποία θα βοηθήσει στον αγώνα που δίνει το νοσοκομείο εναντίον του COVID. Η συσκευή αυτή βοηθάει το νοσηλευτικό προσωπικό να κινείται με ασφάλεια στους χώρους μέσα. Είναι μια συσκευή που παρέχει την παθητική προστασία που παρέχουν όλα τα άλλα μέσα και επιπλέον την ενεργητική προστασία, το ότι σκοτώνει τον ιό. Σκοτώνει τόσο τον ιό στον εισπνεόμενο αέρα, αλλά και τον ιό στον εκπνεόμενο αέρα, ώστε ο νοσηλευτής που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός χρήστης να αποδίδει στο χώρο μια καθαρή εκπνοή απειλαγμένη από πιθανά παθογόνα μικρόβια. Όπως καταλαβαίνετε, λειτουργεί και σαν φίλτρο και και μειώνει το υγειικό φορτίο του χώρου, και ευελπιστούμε να είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια στην μάχη αυτή που δίδεται. Αυτό είναι ένα προϊόν που προφανώς έχει κάποιο κόστος και είναι για νοσηλευτικά ιδρύματα, κυρίως. Αυτό είναι έχει σχετικά αρκετά υψηλό κόστος και είχε και ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος ανάπτυξης. Τα ξέρει καλύτερα και η εταιρεία που το χρηματοδότησε, γιατί φτάσαμε μετά από περίπου ένα χρόνο δουλειάς στο τελικό προϊόν. Είναι το πρώτο που δωρίζουμε, γιατί και το Ποδοσάκι ήταν το πρώτο που μας ζήτησε αυτή τη συσκευή. Δηλαδή, πραγματικά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι είναι πρωτοπόρα σε αυτό το κομμάτι η Πτολεμαϊδα. Και ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Μπορεί να βρει δέκτες νοσοκομεία ανά τη χώρα ή παγκόσμια? Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτή τη φάση από τηλεφωνικό, ήδη αρχίζουν κάποια σιγά σιγά κάποια mail. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη μας επαφή με το χώρο. Είναι η πρώτη συσκευή που δωρίζουμε, εδώ δωρίζεται για πρώτη φορά, και ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση. Είμαι ο Παναγιώτης Γκυβίσης, είμαι καθηγητής της Ορθοπαιδικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική στο Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Είναι μια μεγάλη ανάγκη να προστατευτεί το υγειονομικό προσωπικό. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, τέλος του 19, αρχές του 20, μέχρι και τώρα που βιώνουμε το τρίτο κύμα. Επομένως, η ιδέα που είχαμε, εγώ και ο κύριος Αντωνόπουλος Χρήστος από το Πολυτεχνείο, καθηγητής στους υπολογιστές, είναι ότι πήραμε μία κοινή μάσκα, κοινή, που χρησιμοποιείται κατά κόρον το καλοκαίρι για να μπορούμε να βλέπουμε το βυθό της θάλασσας. Έχει ένα χαρακτηριστικό όμως, ότι έχει ξεχωριστή είσοδο το αέρα και ξεχωριστή έξοδο. Άρα σκεφτήκαμε ότι αν μπορούμε να αποστηρώνουμε τον αέρα όταν βρίσκεσαι σε ψηλό υγειικό φορτίο, αν μπορούμε να αποστηρώνουμε τον αέρα τον οποίο εισπνέει ο χρήστης, γιατρός, νοσηλευτής, φυσιοθεραπευτής και ούτω καθεξής, και συγχρόνως να τον ξανααποστηρώνουμε όταν τον εκπνέει, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί είναι ασυμπτωματικοί φορείς, άρα μπορεί να μεταδώσουν την νόσο χωρίς να το ξέρουν καν. Ή σε περιόδους κρίσης έχουν αναγκαστεί συνάδελφοι και σε άλλα κράτη, στο Βέλγιο, να δουλέψουν ενώ ξέρανε ότι είναι ασθενείς, χωρίς συμπτώματα, αλλά φορείς. Με αυτή την έννοια λοιπόν, με αυτή τη μάσκα, καταφέρνουμε να αποστηρώνουμε τον εισπνεόμενο και εκπνεόμενο αέρα, βοηθώντας να πέσει το υγειικό φορτίο σε όποιον θάλαμο βρίσκεται κανείς και δουλεύει, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς κίνδυνο. Είναι σημαντικό, σήμερα έχουμε μια παγκόσμια πρωτοπορία στον Ποδοσάκιο, την παρουσίαση και τη χρησιμοποίηση
μιας μάσκας η οποία προφυλάσσει τους ανθρώπους που μας φυλάνε, τους γιατρούς, τους υγειονομικούς, όλο το νοσοκομιακό προσωπικό. Παρακολουθώ από την αρχή της γέννησης αυτό το επίτευγμα το ελληνικό και με την παρότρινσή μου δεχθήκανε να κάνουν την πρώτη παρουσίαση σε ένα νοσοκομείο COVID όπως είναι το Ποδοσάκιο. Τα δύο νοσοκομεία στο νομό μας, και το Ποδοσάκιο και το Μαμάτσιο, δώσανε μια πολύ μεγάλη μάχη και την κερδίσανε με αξιοπιστία και με ουσιαστικές παρεμβάσεις και αποτελέσματα. Τιμούμε λοιπόν σήμερα τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο COVID με το να παρουσιάσει για πρώτη φορά αυτή τη μάσκα και να τη χρησιμοποιήσει, η οποία είναι προς όφελος του υγειονομικού προσωπικού μας, των γιατρών και των νοσοκόμων, όπως είπα, αλλά κυρίως στο σύνολο της κοινωνίας μας. Ονομάζομαι Αθανάσιος Ρούλης, είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας Bytox. Είμαστε στην χαρά σήμερα να δωρήσουμε την πρώτη παγκοσμίως παραχθήσα συσκευή στο νοσοκομείο Ποδοσάκιο, αναγνωρίζοντας τον αγώνα που έχει κάνει κατά του κορονοϊού. Σαν σημείο αναφοράς, σαν νοσοκομείο αναφοράς, από την πρώτη μέρα κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα ο διοικητής, ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ από την αρχή της δημιουργίας ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του νομού Κοζάνης. Η συσκευή σχεδιάστηκε από την αρχή, κατέληξε σε ένα εργαστηριακό πρωτότυπο και αυτό ξανασχεδιάστηκε και έγινε τόσο μικρό και τόσο λειτουργικό όσο μπορεί να φανεί, έτσι ώστε να μπορεί να την κρατάει στην πλάτη ο χρήστης και να συνδέεται με δύο σωλήνες στην ολοπρόσωπη μάσκα που είδατε μόλις πριν από λίγο. Πόσο βάρος έχει και πόσο κοστίζει? Έχει βάρος λίγο πάνω από 1.300 γραμμάρια και το κόστος του ακόμη δεν έχει καταλήξει, γιατί είναι η πρώτη παραγωγή που κάνουμε και όπως βλέπετε βάσει του φιλανθρωπικού έργου της εταιρείας μας διατίθεται δωρεάν.